Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σας είπα από την ροή του Δελτίου ότι απόψε το βράδυ θα επιχειρήσουμε την ηρώα να αλλάξουμε μοτίβο στο πλαίσιο των συζητήσεων που κάνουμε κατά καιρούς, μάλλον που κάνουμε το τελευταίο διάστημα εδώ, με προβλήματα, με ζητήματα, με αναγκαιότητες, με σε ένα συγκρουσιακό κλίμα που υπάρχει σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνική εταίρηση των νησί των Φέακων. Και απόψε το βράδυ έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Φλόρο, σχετικά άρτια φιχθέντα από την Αθήνα, όπου είδαμε τις προηγούμενες μέρες και στα δελτία ειδήσεων των κεντρικών τηλεοπτικών σταθμών 31 αμερικανικά πανεπιστήμια να παρουσιάζονται, να αυτοπαρουσιάζονται, να επιδιώκουν συνεργασίες με ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και στην πραγματικότητα να έχουμε στοιχεία απτά μιας εξέλιξης ή μετεξέλιξης του σκηνικού στον χώρο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας μας. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε θησαυρός μιας κοινωνίας και είναι στην πραγματικότητα η νεολαία. Και αν η νεολαία διαπαιδαγωγείται και εξελίσσεται και αν η παιδεία γίνει και αντικείμενο μιας ορθολογικής διαχείρισης, πολλά πράγματα μπορούν να βελτιωθούν σε αυτό που ονομάζουμε πραγματικότητα αυτού του τόπου. Καλησπέρα, Ηρώ, ξανά. Καλησπέρα και πάλι. Φεύγουμε καλησπέρα. Από τη μιζέρια και από αυτά που είπαμε από τον Ιατρικό Σύλλογο. Και επιβάλλεται να φεύγουμε από τη μιζέρια, γιατί υπάρχει και άλλη όψη. Και πάμε να μιλήσουμε για κάτι που μπορούμε να το δούμε με ενδιαφέρον και φυσικά θα το κρίνουμε και το αξιολογήσουμε. Καλησπέρα λοιπόν στον Πρίτανη. Καλησπέρα στον κύριο Ανδρέα Φλόρο. Καλησπέρα. Τον ευχαριστούμε που ήρθε σήμερα εδώ, διότι έλειπε τις προηγούμενες μέρες και η οικογένεια. Εγκατεστημένη στην Κερκυραία. Αυτό θέλω να πω. Είναι σημαντικό ότι μένει εδώ. Ναι, είναι εγκατεστημένη. Για αντίληψη των πραγμάτων. Είναι και έγινε Κερκυραίος. Ναι, έχει γίνει Κερκυραίος. Πήγατε στο Καρδάκι, φαντάζομαι, όταν ήρθατε. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι Κερκυραία η σύζυγός. Δεν είχαμε πάει από την αρχή, ούτε η σύζυγος είναι Κερκυραία. Και εγκατασταθήκατε εδώ. Ναι, είναι πιο σημαντικό, γιατί είναι κατ' επιλογή λοιπόν Κερκυραίοι. Ναι. Άρα αγαπούν τον τόπο και τον εκφράζουν ποικιλό τρόπο. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι γαλλικά θα έχετε μιλήσει. Γιατί και εσείς ζείτε το μποτιλιάρισμα. Εντάξει. Και εσείς ζείτε αυτά τα μικροβολήματα της καθημερινότητας. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Είναι επιλογή. Η επιλογή έγινε στη βάση του ότι για να υπηρετήσεις κάτι πρέπει να το ζήσεις σε καθημερινή βάση. Έτσι, πράγμα. Έτσι είναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και θέλουμε να κουβεντιάσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία που ξέρω ότι παρευρεθήκατε και έχετε. Υπάρχει μια συνεργασία του Ιωνίου Πανεπιστημίου με αμερικανικά ιδρύματα. Εγώ ξέρω το καλοκαιρινό σχολείο, τα καλοκαιρινά μαθήματα που έρχονται φοιτητές ιστορίας και τους έκανε ο πρώην πρίτανης ο Δημήτρης Τσουγκαράκης. Είναι 15 χρόνια αυτή η συνεργασία. Αλλά επειδή διάβασα αρκετά και εγώ και η Ρο, και η Ρο είναι πολύ μικρότερη από εμάς και έχει και παιδί το οποίο ετοιμάζεται για την πορεία προς την ακαδημαϊκή γνώση. Με ενδιαφέρον είδαμε αυτό το οποίο εξελίσσεται, κύριε Πρίτανη. Και το τι είναι ακριβώς θέλουμε να ακούσουμε από εσάς, που έχετε την ικανότητα και την αντίληψη να το κρίνετε στο πώς μπορεί να μπολιάσει δημιουργικά την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα στον τρίτο βαθμό της εκπαίδευσης. Ναι, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ξεκίνησε το 2019. Πρόκειται να εξελιχθεί το 2020, αλλά δυστυχώς λόγω της πανδημίας πάγωσαν οι επισκέψεις. Εξελίσσεται λοιπόν τώρα αυτές τις μέρες. Ξεκινήσαμε την Κυριακή το πρωί, όπου βρεθήκαμε αντιπροσωπείες των ελληνικών πανεπιστημίων με την αντιπροσωπείες των 30 αμερικανικών πανεπιστημίων σε μια συνάντηση περισσότερο γνωριμίας, αν θέλετε, να δούμε το προφίλ των εκπροσώπων ποιο είναι. Υπήρχε και όλες αυτές οι εκδηλώσεις γίνανε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Όπου εκεί υπήρχε η δυνατότητα το κάθε πανεπιστήμιο να έχει ένα booth, ένα περίπτερο, όπως είχε και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και μετά την γενική γνωριμία συζητήσαμε κατηδίαν με εκπροσώπους του πανεπιστημίων επιμέρους πτυχές ενδιαφέροντος από τη μία και από την άλλη μεριά. Ακολούθησε η Δευτέρα, τη Δευτέρα το πρωί όπου είχαμε την εναρκτήρια εκδήλωση, παρουσία του Πρωθυπουργού, της Υπουργού Παιδείας, της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών από την άλλη μεριά. Όπου εκεί τέθηκαν οι βάσεις, το σκεπτικό αναπτύχθηκε όλο υπό το οποίο έχει αναπτυχθεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται Faro Summit 2022. Και στη συνέχεια είχαμε τη δυνατότητα πάλι να μιλήσουμε
στο πλαίσιο κάποιων μπουφέ που γίνανε με τους εκπροσώπους των πανεπιστημίων. Και το βράδυ της Δευτέρας παρατέθηκε και ένα επίσημο δίπλωμα. Και μας έχει να μας πείτε γιατί ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί. Ξέρουμε ένα πράγμα, ναι, ότι εδώ και χρόνια και μετά από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μια σειρά από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στη χώρα μας, έχοντας κάνει την λεγόμενη δικαιοχρησία με βρετανικά κυρίως πανεπιστήμια, έχουν ανοίξει παράπλευρα, αλλά σε επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων κανονικά, την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας. Και ξέραμε ότι λόγω του ευρωπαϊκού δικαίου αναγνωρίζονται τα πτυχία που δίνονται από πανεπιστήμια της Ευρώπης. Σπουδαία εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί όποιος έχει μια γνώση του τι ακριβώς συμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία του τηρεί, τα οποία όμως δίνανε πτυχία από αμερικανικά πανεπιστήμια, αντιμετωπίζανε προβλήματα. Δηλαδή εξαιρούνταν η απονομή πτυχίων, από, μάλλον η αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας από βρετανικά πανεπιστήμια, από αμερικανικά πανεπιστήμια. Τώρα το δω τι είναι, ναι, τι καινούριο είναι. Δηλαδή εσείς νιώθετε ότι αλλάζουμε και την νομοθεσία μας, δηλαδή πάμε σε συνταγματικές αλλαγές, γιατί αυτό πρέπει να είναι. Η νομοθεσία μέσω αυτής της πρωτοβουλίας δεν αλλάζει. Οι συνεργασίες, το πλαίσιο των συνεργασιών, αν θέλετε, που έχει συζητηθεί, είναι πολύ περισσότερο ευρύ. Εστιάζει και στην έρευνα, αλλά και στην εκπαίδευση. Όπου στην έρευνα, για παράδειγμα, και μία από τις συνεργασίες που έχουμε και εμείς, μπορούμε να τις συζητήσουμε αργότερα, αν θέλετε, εκεί δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Ίσα-ίσα, η μεταφορά τεχνογνωσίας, αμφίδρομα μεταξύ δύο πανεπιστημιακών φορέων που ανήκουν σε μια διαφορετική κουλτούρα, αν θέλετε, όπως συμβαίνει με τα ελληνικά πανεπιστήμια και τα αμερικανικά πανεπιστήμια, είναι κάτι το οποίο μόνο ωφέλη μπορεί να φέρει. Και ειδικά στην περίπτωση της δικής μας συνεργασίας με τον Johns Hopkins, τα ωφέλη αφορούν την Ελλάδα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο τονίστηκε πάρα πολύ. Το ανέβαλε και ο Υπουργός και κατά τη διάρκεια μάλιστα μια συνέντευξή της για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια πολλών συνεντεύξεων, αλλά και κατά τη διάρκεια συναντήσεων, πολύ περισσότερο δε έγινε παρουσίαση τριών καλών πρακτικών τέτοιων συνεργασιών, μία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, μία του ΕΚΠΑ και μία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όπου η πιο ωρήμη ήταν του Ιωνίου Πανεπιστημίου σε αυτό το επίπεδο. Το άρα, μοναδικό λοιπόν, πανεπιστήμιο έχουμε της ελληνικής περιφέρειας. Ε? Ναι. Και από τα νεότερα ηλικιακά. Και από τα νεότερα και παρουσιάζει την πιο ώριμη, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή συνεργασία με άμεσα αυτά αποτελέσματα τα οποία αφορούν, επαναλαμβάνω, την Ελλάδα. Είναι η πρώτη ίσως φορά σε μια τέτοια συνεργασία όπου τα αποτελέσματα εστιάζουν στην Ελλάδα και όχι στην Αμερική. Και αυτό νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο όφελος. Από εκεί και πέρα, προφανώς έχουμε και την εκπαίδευση στο προσκήνιο. Η εκπαίδευση όμως, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Χρειάζεται δουλειά ουσιαστική με ακαδημαϊκούς όρους, αλλά χρειάζεται δουλειά και σε θεσμικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο οι συζητήσεις που έχουν γίνει αφορούν, για παράδειγμα, διοργάνωση θερινών σχολείων ή χειμερινών σχολείων από την άλλη μεριά της Αμερικής. Αφορούν δηλαδή στην τύπου Εράσμους, ας πούμε. Όχι απαραίτητα τύπου Εράσμους, ταχύρυθμα προγράμματα, τα οποία μπορούν να αφορούν 3 ή 4 εβδομάδες, να παρέχουν επιστοτικές μονάδες ως αναγνωρίζονται, δηλαδή για τη λήψη του πτυχίου. Να αναγνωρίζονται αμφίδρομα. Να αναγνωρίζονται αμφίδρομα. Έτσι, το κάθε πανεπιστήμιο όμως, οι φοιτητές του θα παίρνουν το πτυχίο που δίνει το πανεπιστήμιο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα αναγνωρίζει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τις πιστωτικές μονάδες που θα παίρνει ο φοιτητής του, που θα πηγαίνει για 4 εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε ένα εκπαιδευτικό. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα μοντέλο συνεργασίας. Ένα δεύτερο μοντέλο συνεργασίας που έχουμε ήδη συζητήσει είναι το να γίνονται μαθήματα κανονικά στην τάξη στην Αμερική με τον καθηγητή και τους φοιτητές, στην Ελλάδα το ίδιο, και οι δύο τάξεις να είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Διαδικτυακά. Έτσι ώστε να γίνονται παράλληλα να γίνεται η διδασκαλία. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Είναι και αυτό σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό όλο το πλαίσιο της συνεργασίας? Γιατί η τριβή με μια άλλη ακαδημαϊκή κουλτούρα, με ένα άλλο περιβάλλον, ανοίγει νέους ορίζοντες στα παιδιά. Έτσι είναι. Υπάρχει καινούρια νομοθεσία η οποία ούτως ή άλλως επιτρέπει ακόμα και το εσωτερικό Εράσμους μέσα στην Ελλάδα, δηλαδή παιδιά που σπουδάζουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, για παράδειγμα, να μπορούν για ένα εξάμηνο να πηγαίνουν να σπουδάζουν σε ένα άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Έτσι, παίρνοντας εξειδίκευση. Και όλα αυτά συντελούν, αν θέλετε,
Στα επαγγελματικά προσόντα αναφέρατε προηγουμένως επαγγελματικά δικαιώματα. Στην ουσία και εσείς πλέον αναφέρατε τις πιστωτικές μονάδες που είναι μια πραγματικότητα στην Ευρώπη. Δηλαδή στην Ευρώπη έχουμε πανεπιστήμια τα οποία δίνουν πτυχία τα οποία βασίζονται στο work-based learning. Δηλαδή έχεις μια επαγγελματική διαδρομή στο αντικείμενο της δημοσιογραφίας. Αυτό από μόνο του έχει παράγει, δημιουργήσει εκπαιδευτικές μονάδες. Και αυτές οι εκπαιδευτικές μονάδες, δηλαδή, προστίθενται αναγνωρίζονται και χτίζουν προσόντα. Κάνατε μια αναφορά πριν στα επαγγελματικά δικαιώματα. Πλέον η έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν υφίσταται. Υφίσταται η έννοια των επαγγελματικών προσόντων. Τα επαγγελματικά προσόντα αναγνωρίζονται από τα εκάστοτε επιμελητήρια, έτσι, τους εκάστοτε επαγγελματικούς φορείς και χτίζονται στην κλίμακα του εθνικού πλαισίου προσόντων, η οποία έχει επίπεδα, έτσι ώστε μέσα από τέτοιου είδους δράσεις κάποιος να μπορεί να εξελίσσεται στην κλίμακα αυτή, αποκτώντας διαρκώς γνώσεις και βγαίνοντας μόνο ωφελημένος. Δηλαδή, κύριε Πρίτανη, έτσι, να το κάνουμε απλό, γιατί για εσάς είναι έννοιες πολύ οικίες, αλλά είναι για εμάς τους απλούς καθημερινούς πολίτες σύνθετες. Και επειδή μας ακούει αυτή τη στιγμή κόσμος, όπως η Ρο Καλή Ώρα, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να δούνε πού θα πάνε, πώς θα πάνε. Και ξέρουμε ένα πράγμα, ότι η ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα μπορεί για εσάς να είναι όμορφη ή να θέλετε και να την παρουσιάσετε όμορφη, αλλά σε πολλές των καταστάσεων είναι και μίζερη. Δηλαδή έχουμε το φαινόμενο των αιώνιων φοιτητών δεν έχει απόλυτα εξαλειφθεί. Οι καταστάσεις των εκπαιδευτηρίων και της υποδομής είναι, δεν είναι το παράδειγμα το Γεωργικό Πανεπιστήμιο, είναι τραγικές. Με λίγα λόγια πάσχει η χώρα μας στο να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα από τον πρώτο βαθμό μέχρι τον τελευταίο βαθμό. Μιλάμε για τον τρίτο όμως. Αυτό το οποίο μας μιλάτε τώρα για τα αμερικανικά πανεπιστήμια είναι ελπιδοφόρο? Νιώθετε εσείς ότι σε 2-3 χρόνια θα ήταν η σπορά του να δημιουργήσει κάτι καινούριο? Η αξία των πανεπιστημίων, το σημαντικό μέρος της αξίας των ελληνικών πανεπιστημίων είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Ξεκινώντας από τους φοιτητές, φτάνοντας μέχρι και τους καθηγητές. Αυτή είναι ο πλούτος της ελληνικής εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε στις διεθνείς εξελίξεις και να εμπλουτίζουμε τα προγράμματα σπουδών με βάση αυτές. Τι εννοώ? Πρόσφατα, με αφορμή την επίσκεψη στην Κύπρο και τη χάρτα της βιωσιμότητας και εφορίας των πανεπιστημίων, αποφασίσαμε ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα εφαρμοστεί από το έρινο εξάμηνο, οριζόντιο για όλους τους φοιτητές μας σε θέματα αειφορίας και βιωσιμότητας. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα αμερικάνικα πανεπιστήμια που συζητήσαμε στην Αθήνα το βλέπουν πολύ θετικά και υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία θα ήθελαν να συμμετέχουν στο πρόγραμμά μας, στέλνοντας φοιτητές τους να το παρακολουθούν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του τι έχουμε να προσφέρουμε και εμείς από την άλλη μεριά. Αντίστοιχα, από τη μεριά του University of Kentucky, για παράδειγμα, που συζητήσαμε αναλυτικά, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει ένα πολύ ισχυρό παρελθόν σε μαθήματα που σχετίζονται με το debate, επιχειρηματολογία. Εκεί λοιπόν κάναμε συζητήσεις για το κατά πόσο ένα τέτοιο εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσουν δικοί μας φοιτητές, έτσι ώστε να μάθουν την τέχνη του επιχειρηματολογίου. Άρα αυτό που εγώ καταλαβαίνω ουσιαστικά είναι ότι προς το παρόν μιλάμε για μια συνέργεια, μια συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των φοιτητών που ήδη υπάρχουν στα πανεπιστήμια μας. Ακριβώς. Εμείς σκεφτόμαστε και την επόμενη εξέλιξη, αν και εφόσον εννοείται υπάρξουν οι προϋποθέσεις και οι συνταγματικές αλλαγές κτλ. Άρα εδώ τώρα μιλάμε μόνο για τα παιδιά τα οποία εισάγονται στα πανεπιστήμια και θα έχουν αυτή τη συνεργασία διευρύνοντας γνώσεις μέσω και των πανεπιστημίων. Οι συνεργασίες στον ακαδημαϊκό χώρο χτίζονται και χτίζονται πάντα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης. Δεν μπορούμε από μία συνάντηση, όσο καλοοργανωμένη και να είναι, να προκύψουν συνεργασίες ουσιαστικές. Και γίνανε και προπαρασκευαστικές συναντήσεις, δηλαδή την περιορισμένη εβδομάδα είχαμε εδώ στην Κέρκυρα μία εκ των αντιπροέδρων του International Institute, Institute on International Education των Ηνωμένων Πολιτειών. Πήγε σε επιλεγμένα πανεπιστήμια, ήρθε και στο δικό μας. Εμείς αυτό που εξηγήσαμε είναι ότι
επειδή υπήρχε μια τάση να μεγαλοποιήσουμε τα προσδοκόμενα όλης της διοργάνωσης, είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Οι συνεργασίες που έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ξεκίνησαν από κάτω προς τα πάνω. Υπήρχαν προσωπικές επαφές με ακαδημαϊκό προσωπικό και με τον Τζον Χόπκινς και με τον Τζορτζ Μέισον. Των ακαδημαϊκών δασκάλων του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Δασκάλων, ναι. Οι οποίοι είχαν καλλιεργήσει, είχαν δοκιμαστεί θέλετε, οι σχέσεις, είχαν καλλιεργήσει μια εμπιστοσύνη και σιγά σιγά χτίστηκαν δεδομένα πάνω σε αυτή τη συνεργασία. Το ίδιο θα γίνει σε οποιαδήποτε συνεργασία. Η συγκεκριμένη συνάντηση, αυτό ήταν κάτι το οποίο επιμείναμε πάρα πολύ σε αυτό και έγιναν αλλαγές, αν θέλετε, στις παρουσιάσεις που γίνανε μετά στην Αθήνα, γίνανε αλλαγές ακριβώς με βάση αυτό το σκεπτικό των προσδοκιών. Γιατί οι προσδοκίες δεν είναι να βγουν συνεργασίες. Η συνάντηση αυτή μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στο μέλλον για να δημιουργηθούν τέτοιες συνέργειες. Θεωρώ όμως ότι δύσκολα θα ανακοινωθούν αυτή τη στιγμή από οποιαδήποτε πανεπιστήμια συνέργειες σαν αυτές που αναφέραμε στο τελείωμα όλης της διοργάνωσης που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη το βράδυ. Ξέρετε κύριε Πρετανή, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και δεν νομίζω ότι όχι άδικα. Και έχουμε ένα συνεχές ράβε ξύλων. Έχω φίλους συναδέλφους σας και μάλιστα σε κάποια αντικείμενα με τα οποία εγώ ασχολούμαι μου έχουν εξηγήσει και μου έχουν πει ότι δεν είναι δυνατόν να δέχουμε φοιτητές σε ένα τμήμα κλασικών σπουδών και να υπάρχει θέμα διαχείρισης της γλώσσας. Και αυτό παιδί μπήκε στο πανεπιστήμιο. Και αυτό παιδί πρέπει να εξελιχθεί και να γίνει και απόφυτος ενός τμήματος του πανεπιστήμιου. Και να έχει στα χέρια του ένα χαρτί και πολλές φορές τα καταφέρνει. Αλλά αυτό που εσύ, εγώ και η Ρο καταλαβαίνουμε στην αγορά εργασίας και εσείς το καταλαβαίνετε, αλλά εμείς το καταλαβαίνουμε στην μάχημη πλευρά της καθημερινότητας, να μην έχει ουσιαστικό αντίκρισμα στην ικανότητα. Έχει τα τυπικά, αλλά τα ουσιαστικά προσόντα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα του απλού πολίτη. Πώς το παιδί του θα μορφωθεί, θα πάρει μορφή δηλαδή, όχι θα μάθει μαθηματικούς κανόνες. Ναι, θα καλλιεργηθεί επιστημονικά, αν θέλετε. Ναι. Επιστημονικά. Και θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει αυτό που είπατε, προσόντα. Ικανά να του δώσουν αυτού του παιδιού τη δυνατότητα να περπατήσει στην αγορά εργασίας. Να διεκδικήσει μια θέση. Νομίζω ότι η προστιθέμενη αξία της ελληνικής εκπαίδευσης είναι ακριβώς αυτό. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τελειώνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, παίρνουν πτυχίο και δεν είναι πολύ. Ο μέσος όρος αποφύτησης από τα ελληνικά πανεπιστήμια διαχρονικά με βάση επίσημα στοιχεία είναι 50%. Είναι πολύ χαμηλό. Δηλαδή από αυτούς που μπαίνουν συνολικά στα πανεπιστήμια, μόλις οι μισοί παίρνουν πτυχίο. Οι υπόλοιποι στην πράξη εγκαταλείπουν τις σπουδές. Η προστιθέμενη αξία της ελληνικής εκπαίδευσης τονίστηκε και στο πλαίσιο των επίσημων ομιλιών που γίνανε το τελευταίο διήμερο. Είναι τα προσόντα, η σκέψη, η επιστημονική σκέψη των αποφύτων που τελειώνουν από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Και μακάρι να μην... Είναι και ο λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο έχουμε και το λεγόμενο brain drain, όπου τα ελληνικά μυαλά είναι πολύ εύκολο να πάνε στο εξωτερικό και να κάνουν μια καριέρα. Το αντίθετο δεν συμβαίνει. Υπάρχει και έλλειμμα κινήτρων, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αλλά ένας σημαντικός παράγοντας γι' αυτό είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες έχουν το υπόβαθρο να πάνε στο εξωτερικό, να εργαστούν πάνω στον τομέα τους και ενδεχομένως να διαπρέψουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των εκπροσώπων των Αμερικανικών πανεπιστήμιων έχουν ελληνική καταγωγή και ελληνικές ρίζες. Αυτοί που συναντήσατε τώρα. Αυτοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είναι γόνοι μεταναστών ή είναι Έλληνες. Είναι όλες οι κατηγορίες. Είναι γόνοι μεταναστών, είναι Έλληνες που φύγανε κάποια στιγμή στο εξωτερικό και κάνανε ακαδημαϊκή καριέρα. Είναι μέλη της ελληνικής ομογένειας. Είναι ένα σύνολο. Ναι. Αλλά είναι αρκετά μεγάλο το ποσοστό. Αυτά τα 30 πανεπιστήμια, τα οποία, 31 τα οποία ήταν, είναι τώρα στην Αμερική μιλάμε για ένα χάος ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ναι. Χάος. Δηλαδή μιλάμε για... Άρα, το 30 είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Μιλάμε για πανεπιστήμια τα οποία έχουν το διακριτικό στοιχείο της υψηλής επιστημονικής ποιότητας. Ναι, υπάρχουν τέτοιου είδους ιδρύματα. Υπάρχουν όπως το Yale, είναι το Columbia, είναι το Harvard, είναι
το ΓΕΙ επίσης. Υπάρχουν όμως και πανεπιστήμια όπως το Κεντάκι που ανέφερα προηγουμένως, το Ιλινόης, τα οποία επίσης σε συγκεκριμένους τομείς είναι πάρα πολύ δυνατά. Υπάρχουν και κάποια πανεπιστήμια τα οποία είναι τύπου κολεγίου, όπως το William & Mary για παράδειγμα, τα οποία όμως και αυτά έχουν ένα ενδιαφέρον. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι. Είναι πολύ σημαντικό η στάση που έχει τηρηθεί και συνολικά από τα ελληνικά πανεπιστήμια, όπου πηγαίνουμε ως ισότιμοι ακαδημαϊκοί εταίροι. Λογικό, δεν είναι. Να συζητήσουμε ανοιχτά, να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματά μας. Αυτό απαιτεί εξωστρέφεια, δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι μπορεί να γίνει. Να αναπτύξουμε τα πλεονεκτήματα που έχει το κάθε ίδρυμα και πάνω σε αυτή τη βάση να συζητήσουμε για το πώς συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον μπορεί να γίνει συνεργής. Να πάμε στο διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά. Να μας πείτε τώρα για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο τι προκύπτει. Δηλαδή, αν το επόμενο διάστημα από αυτές τις κουβέντες που κάνατε προκύπτει κάποια συνεργασία, προκύπτει κάποια πράγματα. Καινούργια, ήδη έχουμε κάποιες που είναι σημαντικές. Αυτή του Χόντζο Χόγκινς. Αλλά να δούμε αν έχουμε κάτι άλλο. Και αν. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω μετά και για τα προβλήματα, διότι εντάξει, ήρθε η κυρία Κεραμέως, είπε και τα λοιπά, αυτά είναι φουρού και αρώματα λένε στο χωριό. Εγώ θυμάμαι την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε τον κύριο Πρίτανη, είπε ότι δεν έχω χρήματα και δεν μπορώ να πληρώσω το ρεύμα. Και άμα δεν πληρώσω το ρεύμα, στην αίθουσα τα παιδιά το χρόνο, το χειμώνα θα τουρτουρίζουν. Αυτά δεν ξέρω τι σας είπε η κυρία Κεραμέως, αλλά μας τα πείτε μετά το διάλειμμα. Βεβαίως. Δεν εξειδικευμένο το θέμα και προσπαθούμε με την Ηρώ να συζητήσουμε με τον Πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου ένα θέμα το οποίο έχει πολλά ποιοτικά στοιχεία για ένα μέλλον της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής πραγματικότητας της χώρας που αφορά τα παιδιά μας. Που αφορά δηλαδή τη δυνατότητα των παιδιών να καταλάβουν τι συμβαίνει σε αυτό που ονομάζουμε κέντρα εξουσίας ή πολιτισμικά κέντρα που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του κόσμου στις γενιές που θα ακολουθήσουν. Αυτό το οποίο αφορμή μάλλον για να έχουμε απόψη τον Πρίτανη και τον ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση είναι αυτό το οποίο έγινε στην Αθήνα 31 αμερικανικά πανεπιστήμια κάποια από τα οποία είναι πολύ σπουδαία, πολύ σημαντικά παρουσίασαν και συζήτησαν με ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα πλαίσια συνεργασίας με λίγα λόγια όσμωσης γιατί αυτό σημαίνει συνεργασία να καταλάβω εγώ που είμαι φοιτητής πώς αξιολογείται πώς συμμετέχει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε ο φοιτητής, ο συμφοιτητής μου που σπουδάζει σε ένα αμερικανικό πανεπιστήμιο. Και να καταλάβω κι εγώ, ακαδημαϊκός δάσκαλος, αν έχω ολοκληρώσει τον κύκλο της εκπαιδευτικής μου πραγματικότητας εντός της χώρας, πώς λειτουργεί ο συνάδελφός μου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που είναι η Μητρόπολη του κόσμου σήμερα. Και σας ρώτησα πριν από το διάλειμμα για το αν προκύπτει κάτι πολύ απτό πέραν από αυτό που σας είπε η Ρο, για που έχετε πει και εσείς, που τα ξέρουμε για την ήδη υπάρχουσα συνεργασία, κάτι άλλο περαιτέρω. Έχουμε ρωτήσει τα δικά μας τμήματα, τα ακαδημαϊκά τμήματα, και έτσι στήσαμε και το πρόγραμμα της Πέμπτης, γιατί την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε προσώπους από τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια εδώ στην Κέρκυρα, για το τι ενδιαφέρον υπάρχει από τη μεριά των δικών μας τμήματων να συνομιλήσουμε ποια πανεπιστήμια. Τα 9 στα 10 τμήματα του δικού μας πανεπιστημίου είπε ότι θέλουν να τα δω όλα τα πανεπιστήμια. Πάμε λοιπόν διερευνητικά. Εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα δικά μας τμήματα να αναπτύξουν έναν ειλικρινή διάλογο, να προσπαθήσουν να διερευνήσουν το που πραγματικά μπορεί να υπάρχει μια συνεργασία. Υπάρχει για παράδειγμα το University of Kentucky έχει πει ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τις μουσικές σπουδές. Έχει Μάλιστα. επίσης ένα πολύ δυνατό τμήμα με έμφαση στην εκτέλεση μουσικών οργάνων. Ενδιαφέρεται για συνέργειες σε αυτό το επίπεδο, όπου εκεί μπορούμε να δούμε και τη συνένωση σε επίπεδο σπουδών δύο διαφορετικών πολιτισμών, μουσικών πολιτισμών, σε κοινά προγράμματα. Έτσι, είναι κάτι το οποίο. Εξηγήστε μας όμως κάτι, κύριε Πρίτανη. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε και μπορεί να γίνει μέσω της τεχνολογίας μέχρι ένα επίπεδο. Μετά θα πρέπει να υπάρξει και φυσική παρουσία, δηλαδή να έρθουν εδώ οι φοιτητές
από την Αμερική. Πολύ και σωστά. Οι δικοί μας φοιτητές να πάνε εκεί. Και τώρα εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα της χρηματοδότησης, βέβαια, το οποίο έχει τεθεί και στις κατηδίαν συναντήσεις, mm-hmm. τις προπαρασκευαστικές που ανέφερα προηγουμένως που γίνανε, τέθηκε και στις κεντρικές συναντήσεις, ότι ενώ τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια είναι διατεθειμένα να χρηματοδοτήσουν το δικό τους προσωπικό, έχουν τους πόρους να χρηματοδοτήσουν για κινητικότητα φοιτητών, για κινητικότητα καθηγητών, ερευνητών κ.ο.κ., τα ελληνικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι στραγγαλισμένα. Εκεί λοιπόν χρειάζονται γενναίες αποφάσεις, είτε από την κεντρική πολιτική σκηνή, είτε και από τις περιφέρειες, αν θέλετε, εκεί που έχουν έδρα τα πανεπιστήμια, σωστά. για το πώς τέτοιου είδους δράσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Είναι κάτι στο οποίο μόνοι μας κοντάφτουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μην μπούμε ξανά στην κουβέντα, οι προϋπολογισμοί μας είναι πάρα πολύ συρρυκνωμένοι. Μπορούμε να καλύψουμε στοιχειωδώς και όχι πάντα στο 100% τις πραγματικές, τις λειτουργικές μας ανάγκες. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε να μιλήσουμε, να υποστηρίξουμε από μόνοι μας ένα φοιτητή, ναι. δράσεις. Ένα φοιτητή να πάει στις ΗΠΑ. Γιατί θα πάει ένας και θα πάνε 10. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όταν το κράτος το ενδιαφέρει να κάνει αυτή την συνεργασία, οφείλει να μπορεί και να την υποστηρίξει. Εδώ τα πανεπιστήμια είναι επέτες απέναντι στην κάθε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για τις αναγκαιότητες του να πληρώσει το ρεύμα. Ακριβώς. Και τα αμερικανικά πανεπιστήμια έχουν κεφάλαια, έχουν ταμεία. Επενδύουν τα κεφαλαιά τους όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και έχουν ροές χρήματος. Και κρίνονται οι διοικήσεις και από την ικανότητα να αναπτύξουν το κεφάλαιο του πανεπιστήμιου. Άρα εδώ μιλάμε για μια συνεργασία η οποία αρχικά είναι μια πολύ ωραία ιδέα που μας αρέσει να την Βεβαίως, ακούσουμε ναι. και να την πρακτικά όμως. Μας. Πρακτικά όμως βλέπουμε ότι κάπου θα σκοντάψει όταν έρθει η ώρα. Αυτό που ένας από τους λόγους που παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική και η συνεργασία που υπάρχει του Ιωνίου Πανεπιστημίου με τον Τζονς Χόπκινς στο Πανεπιστήμιο είναι από το γεγονός ότι δεν έχει απαιτήσει αυτή τη στιγμή, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πόροι από εθνικό επίπεδο. Δεν έχει χρηματοδοτήσει κάποιο Υπουργείο οτιδήποτε τέτοιο. Ήταν όλες οι χρηματοδοτήσεις ανταγωνιστικές που αντλήθηκαν. Έγινε λοιπόν. Εννοείται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Από ευρωπαϊκά προγράμματα και το καθεξής ανταγωνιστικά όμως. Ναι. Έτσι, επιμένω σύμφωνο. Σε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα. Ανταγωνιστικά σημαίνει ότι καταθέτω την πρόταση, κρίνεται και αξιολογείται η πρόταση, όπως και άλλες προτάσεις. Και πήρε τη μεγαλύτερη βαθμολογία και τρέχει και χρηματοδοτείται. Αυτό και το καθεξής. Ναι. Γι' αυτό το λόγο μπορούμε να συζητάμε για ένα πλαίσιο δράσεων. Αντίστοιχα με τον George Mason, μια συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφραση Διερμηνίας, δεν έχει απαιτήσει πόρους αυτή τη στιγμή. Μακάρι να οριμάσει αρκετά και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια λίστα τεκμηρίων με βάση την οποία να πάμε στην πολιτεία και να πούμε ότι έχουμε καταφέρει το Α, το Β, το Γ, για να πάμε πλέον ένα βήμα παραπάνω, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση. Αυτό είναι το σκεπτικό του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, έτσι κινούμαστε. Πάντως, δεν ξέρω αν αυτά η κυρία Κεραμέως, τα είπατε με την κυρία Κεραμέως, στην πρακτική εφαρμογή τα έχουμε μιας συζητήσει τέτοια. Εκ το ενός και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όλα τα πανεπιστήμια και εμείς, ναι. αλλά και αυτές τις μέρες τέθηκε το θέμα και τέθηκε το θέμα. Εσείς δεν είσαστε αρνητικοί σε αυτήν την ιστορία. Τη θέλετε, την επιθυμείτε, την επιδιώκετε. Σαφέστατα. Αλλά αυτό το πράγμα να έχει και το οικονομικό background να συνεχιστεί και να εξελιχθεί. Σαφέστατα. Να είναι ουσιαστικό το δηλαδή. Το πρόβλημα είναι γενικότερο, κύριε Ζηνιάτη. Πρέπει να δούμε το πώς τα ελληνικά πανεπιστήμια με το δυναμικό, το άριστο δυναμικό που έχουν, μπορούν να μπουν με ισχυρό τρόπο στο χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Όχι, ένα βήμα είναι με τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια, ναι, τα Βρετανικά πανεπιστήμια. Βέβαια. Υπάρχουν ένα σύνολο συνεργειών που μπορούν να γίνουν, όπου για οποιαδήποτε και να μιλήσουμε, για οτιδήποτε και να μιλήσουμε, χρειάζεται οικονομική υποστήριξη. Συζητήσαμε πρόσφατα για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια είναι συμπράξεις πανεπιστημίων από διάφορες χώρες, οι οποίες δημιουργούν ένα υπερκείμενο πανεπιστήμιο, απονέμει πτυχία κανονικά. Υπερκείμενο. Δηλαδή στην πραγματικότητα ένα άειλο. Αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπου η κάθε χώρα έχει δεσμευτεί τα μέλη του πανεπιστημίου που συμμετέχουν από τη χώρα να χρηματοδοτούνται από τον εθνικό προϋπολογισμό. Εμείς είμαστε εκτός. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν κλείσει το 10% των δεσμεύσεων που έχει υποσχεθεί το κράτος ότι θα δώσει στα ελληνικά πανεπιστήμια για τη συμμετοχή τους σε αυτό το εγχείρημα, μόλις το 10%. Τώρα, να σας πω, κύριε Πριτανή, ωραία τα λόγια,
από, σας είπα και στο διάλειμμα, ένα μήνυμα που έλαβε μια τηλεθεάτρια. Απ' έξω Μπέλα Μπέλα, δεν είναι τηλεθεάτρια απλά, είναι και συνάδελφός σας. Απ' έξω Μπέλα Μπέλα και από μέσα Κατσιμπέλα. Δηλαδή, όταν δεν έχετε να πληρώσετε το ρεύμα για να έχετε θέρμαση ή φωτισμό στις αίθουσες δασκαλίας. Μην ξεχνάμε ότι έχει και το λειτουργικό κόστος, ειδικά σε εργαστήρια που έχουν αυξημένη Φυγός. Κατανάλωση. Δεν είναι και σπουδαία μόνο εργαστήρια. Ναι. Όπως αυτό που δουλεύει με τον Τζον Χόπκινς. Ναι, δηλαδή. Θυμάμαι έναν πολιτικό που έλεγε ότι γιατί συζητάμε, λέει, για την αχτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων, να δημιουργήσουμε γέφυρες ανάμεσα στα νησιά του Ιωνίου. Okay. Θέλω να πω ότι είναι όμορφα όλα αυτά. Εγώ είμαι υπέρμαχος. Διότι εσείς ο ίδιος μου έχετε πει ότι εγώ δεν φοβάμαι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν έχω τους ίδιους όρους ανταγωνισμού, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ανοίξουν 500. Και εκεί θα κριθεί ο καθένας στο επίπεδο, στην ικανότητα διάχυσης της πληροφορίας και στα προσόντα που ο απόφυτός του θα μπορεί να προβάλλει και να διεκδικήσει μια θέση εργασίας. Ωραία. Δηλαδή. Στην Αμερική, κύριε Ζηνιάτη, όταν ένας υποψήφιος θέλει να σπουδάσει, δεν αφορά κυρίως αν το κάθε πανεπιστήμιο είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Δεν υπάρχει αυτή η κουβέντα πουθενά. Υπάρχουν δημόσια πανεπιστήμια τα οποία λειτουργούν με όρους ιδιωτικού δικαίου. Ναι, βέβαια. Έτσι. Με υψηλά δίδακτρα. Με υψηλά δίδακτρα. Με κριτήρια, με υποτροφίες όμως. Και με υποτροφίες. Και η αριστεία επιβραβεύεται. Και με ατζέντιδες, παρακαλώ πάρα πολύ, οι οποίοι ψάχνουν τα ταλέντα στα κολέγια για να τα φέρουν, γιατί θεωρούν ότι είναι για αυτούς το πρόσθετο άειλο κεφάλαιο, αν ο απόφυτός τους εξελιχθεί και διακριθεί στην κοινωνία και στην πραγματικότητα των ΗΠΑ. Αυτά, κύριε Πρίτανη, δεν υπάρχουν εδώ. Υπάρχουν παραδείγματα. Εσείς μου αναφέρατε την προηγούμενη φορά αυτό που ζήσατε πηγαίνοντας στην Κύπρο. Όπου ο προϋπολογισμός ενός πανεπιστημίου είναι το 60% του συνολικού προϋπολογισμού των ελληνικών πανεπιστημίων. Των ελληνικών πανεπιστημίων. Ναι. Ενός πανεπιστημίου. Των ελληνικών. Στην Κύπρο των πόσων χιλιάδων κατοίκων. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία, από τα οποία μπορούμε να ωφεληθούμε για να μετασχηματίσουμε την ανώτατη εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να αντιγράψουμε συστήματα. Δηλαδή, χαίρομαι, το αμερικανικό σύστημα στην Ελλάδα θα αποτύχανε, είναι δεδομένο, ναι, όπως είναι. Συζητάμε όμως για κάποιες θεμελιώδεις αλλαγές που απαιτούνται για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν σε τομείς όπως είναι η έρευνα, μακριά από το δημόσιο λογιστικό. Μακριά από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ευρύτερο δημόσιο ή με κανόνες οι οποίοι να είναι οριζόντιοι για όλα τα ιδρύματα. Δεν μπορεί το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να λειτουργεί με τους ίδιους ακριβούς όρους και προϋποθέσεις που λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχουμε ιδιαιτερότητες. Αυτές οι ιδιαιτερότητες πρέπει να τις σεβαστούμε. Θα έπρεπε λοιπόν η νομοθεσία που διέπει την ανώτατη εκπαίδευση να είναι τέτοια έτσι ώστε το κάθε πανεπιστήμιο να μπορεί να την εξειδικεύει. Να θέτει τα ελάχιστα. Και από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτά τα ελάχιστα, το κάθε πανεπιστήμιο να χτίζει. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος, να υπάρχει ελευθερία οικονομική στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου για πραγματική διαχείριση των πόρων των πανεπιστημίων, οι οποίοι οι πόροι θα πρέπει να καλύπτουν τις ελάχιστες λειτουργίες δαπάνες στο 100%. Δεν μπορούμε να το συζητήσουμε κάτι λιγότερο. Καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε λιγότερο συζητάμε είναι άνευ ουσίας. Και στη συνέχεια, το κάθε πανεπιστήμιο ανάλογα με τα επιτεύγματα που κάνει να επιβραβεύεται έτσι ώστε να μπορεί να αναπτύσσει ακόμα περισσότερο τη δυναμική που έχει. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το έχουμε. Η στήριξη του Ιωνίου Πανεπιστημίου από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι σε τέτοιο επίπεδο που να μπορεί να επιτρέπει μικρά αλλά σταθερά βήματα. Και δεν εννοώ στα λόγια, όπως λέει ο Σπύρος, δηλαδή μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, μέσω τρόπων ενίσχυσης οικονομικής, των φοιτητών, των εργαστηρίων, της έρευνας. Υπάρχουν τέτοιες συνέργειες. Το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο και εργαλείο υποστήριξης κυρίαρχα της έρευνας στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι η έξυπνη εξειδίκευση, η οποία είναι ένα κομμάτι του ΠΕΠ, της εκάστοτε περιφέρειας. Αυτή πρέπει να γίνει βέλτιστη εκμετάλλευση, έτσι ώστε η έρευνα να προχωρήσει. Η έρευνα είναι μια διαδικασία η οποία δεν αποδίδει πάντα καρπούς.
Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει μια ερευνητική προσπάθεια και η προσπάθεια αυτή να είναι αποτυχημένη. Έτσι, γιατί δεν κατάφερε να αποδείξει κάτι. Ακόμα όμως και αυτό, παρόλο που δεν οδηγεί σε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα και θα λέγει κανείς για ποιο λόγο χρηματοδοτούμε κάτι τέτοιο, έχει ουσία. Γιατί απορρίπτουμε μια θεωρία. Απορρίπτουμε κάτι το οποίο κάποιος άλλος θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Και αποκτούμε και εμπειρία επίσης, το ερευνητικό δυναμικό, για να μπορεί να διαχειριστεί ακόμα περισσότερο την έρευνα. Αυτό που θεωρώ ότι λείπει από τις τοπικές κοινωνίες είναι η αναγνώριση αυτή της αξίας της έρευνας σε τοπικό επίπεδο, ότι η έρευνα μπορεί πολύ συχνά, όπως είπα, να αποτυγχάνει, αλλά παραμένει η αξία της, και να αποσυσχετίσουμε απαραίτητα την παρουσία του εκάστοτου πανεπιστημίου στην περιφέρεια από τα οικονομικά μεγέθη που συνεπάγεται η παρουσία των πανεπιστημίων. Τώρα ζητάτε πολλά, συγγνώμη. Εγώ θα έλεγα ας συνειδητοποιήσουν το οικονομικό μέγεθος πρωτίστως και μετά πάτε σε νοήματα και σε έννοιες άλλες. Είναι μεγάλα. Εφέσε το history του TENET, είχε ένα πολύ μεγάλο και πολύ όμορφο ντοκιματέρ για την Εθνική Βιβλιοθήκη. Και ανάμεσα στους 5 επιστήμονες που ήταν καλεσμένοι να μιλήσουν για τη διαδρομή της Εθνικής Βιβλιοθήκης και τους θησαυρούς που κατέχει, ήταν 3 καθηγητές του Ιωνίου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Αρχαιονομίας. Θυμάμαι έτσι χαρακτηριστικά τον κύριο Μπόκο, τον κύριο Κόκονα, μου διαφεύγει κάποιος. Και για όποιον έχει μία αντίληψη αυτού του πράγματος, καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Αυτό είναι το άειλο κεφάλαιο μιας πραγματικότητας που θέλει να επέρεται για ένα παρελθόν, που θέλει να συνεχίσει να υπάρχει ως μικρό διοικητικό κέντρο, και εσείς βάζετε ένα δεύτερο κεφάλαιο ή σύνθετο κεφάλαιο που λέγεται έρευνα, εξέλιξη ακαδημαϊκή, η οποία διακτηνίζει μια περιοχή, προφανώς και ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα. Αλλά αυτά είναι άλλα πράγματα, κύριε Πρίτανη. Ναι, είναι όμως μια διάσταση. Σας ρώτησα ηρώ κάτι πολύ απλό. Έχουμε, επειδή και εσείς είστε ασθενότερός μου και ηρώ είναι πολύ νεότεροι μας. Εγώ έζησα ως νεαρός μαθητής τις περίφημες κερκυραϊκές εβδομάδες όπου Δημαρχία Γιάννη Κούρκουλου, όπου 3 νέοι φοιτητές, οι οποίοι είχαν μια διαδρομή στο κοινωνικό γίγνεσθε ενδιαφέρουσα, ο Νίκος Παγκυλελάς, τον θυμάσαι, ναι, ο κοινωνιολόγος, ο Γιώργος Κλαβούνος και ο Δημήτρης Προβατάς, οργάνωσαν αυτές τις κερκυραϊκές εβδομάδες, όπου σε αυτές τις κερκυραϊκές εβδομάδες το αντικείμενο συζήτησης, το μόνιμο, το διεκδικητικό, ήταν η ίδρυση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το διεκδίκησε η κοινωνία και ήρθε μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, και το έκανε πράξη. Το ερώτημα είναι, το πανεπιστήμιο από μόνο του δεν φτάνει. Πρέπει και η κοινωνία αυτό το πανεπιστήμιο να το αγκαλιάζει, να το αισθάνεται και να καταλαβαίνει αυτό που είπατε προηγουμένως. Και δεν χρειάζεται να το ζητήσετε. Ίσως θα πρέπει να προστρέχουν οι ίδιοι στο αυτονόητο και το αναγκαίο του άειλου κεφαλαίου που δημιουργείται από την ύπαρξη. Αυτό που μπορεί να κάνει το πανεπιστήμιο είναι να αποδείξει αυτή την αξία στην πράξη. Μα δεν το έχετε αποδείξει. Ξεκάθαρα νομίζω. Θεωρώ ότι ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο καταβάλουμε πολλές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα, διάβλοι επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία υπάρχουν. Δεν διαφωνεί κανείς. Ένα από τα χαρακτηριστικά τα. Η Ρώ όμως δεν ρώτησε για τους διάβλους, ρώτησε για την ενεργή υποστήριξη. Η ενεργή, ουσιαστική ενεργή υποστήριξη. Η ενεργή υποστήριξη πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, συνέργειες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Μπορεί να αφορά στην μερική επίλυση συνιστοσών του προβλήματος του στεγαστικού που έχουμε συζητήσει το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί να αφορά ένα πλαίσιο πραγμάτων, το οποίο εμείς ως Πανεπιστήμιο οφείλουμε να το επικοινωνήσουμε, και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε ανταπόκριση. Το θέμα όμως είναι ότι η ανταπόκριση δεν υπάρχει, και εγώ δεν λέω ότι αισθάνεστε μοναξιά, γιατί εγώ ως πολίτης όμως αισθάνομαι ότι δεν βιώνω την όσμωση μιας ακαδημαϊκής κοινότητας με μια κοινωνία. Την καταλαβαίνει ίσως ο εστιατόρας που πουλάει περισσότερες μερίδες, αν μάλιστα είναι και χαμηλού κόστους εστιατόριο στους φοιτητές, αλλά αυτό είναι πρόσκαιρο. Το μακροπρόθεσμο είναι αυτό το οποίο μια κοινωνία επέρεται ότι έχει, και έχει, τι λέμε,
λέμε ότι στην Κέρκυρα είχαμε την εξέλιξη των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Είχαμε την εξέλιξη της λογοτεχνίας στην Ελλάδα και της δημοτικής γλώσσας. Εσείς μιλάτε για τον κόσμο του σήμερα και όχι του χθες, σπουδαίο το χθες. Το σήμερα είναι τεχνολογία του αύριο. Και σήμερα σε εργαστήριά σας δουλεύετε ή συζητάτε με αυτούς που επεξεργάζονται το θαυμαστό καινούριο κόσμο. Το ερώτημα είναι αυτό το πράγμα. Το αισθάνεται αυτός που κάθεται στην καρέκλα της εξουσίας? Εκεί είναι το ερώτημά μας. Αυτό ρωτάει η Ήρω. Ναι. Το αν το αισθάνεται ή όχι δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Ναι, αλλά στην πράξη πρέπει να εκδηλωθεί. Στην πράξη έχουν γίνει προσπάθειες από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να δημιουργήσουμε δομές προς όφελος της κοινωνίας συνολικά, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις δεν γίνανε αποδεκτές από την τοπική κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο το δυναμικό του Ιωνίου Πανεπιστημίου, το ανθρώπινο δυναμικό, επέλεξε να εγκαταστήσει δομές σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ένα από τα θέματα τα σημαντικά που είχε. Αυτή η συνεργασία με τον Τζο Χόπκινς έχει υποστηριχθεί. Έχει υποστηριχθεί κάποια κομμάτια της, ενώ περιλαμβάνει για παράδειγμα. Εγώ θυμάμαι τον Θόδωρο τον Γαλιατσάτο ως Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων να έχει ουσιαστική συνεργασία. Είχε ουσιαστική συνεργασία και είχε χρηματοδοτηθεί έτσι ο εξοπλισμός, ναι, 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 για να μπορέσει αυτή η διαδικασία να τρέξει. Από εκεί και πέρα όμως, όταν υπήρξε η πρόταση για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κόμβου αριστείας, European Digital Innovation Hub, που ονομάζονται, σε θέματα ψηφιακής υγείας, δεν προχώρησε εδώ στα Ιωνία νησιά. Και εγκαταστάθηκε ο συγκεκριμένος κόμβος στη Θεσσαλία, σε συνεργασία με την περιφέρεια της Θεσσαλίας και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Ένα κέντρο ιατρικής ακριβίας που επίσης περιλαμβάνει, είναι αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνεργασίας, στήθηκε τελικά στην Κρήτη. Και λειτουργεί πλέον υπό την ευθύνη του ΙΤΕ, ενός από τους σημαντικότερους ερευνητικούς φορείς που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτά είναι παραδείγματα τα οποία, ναι, υπάρχει απώλεια. Και υπάρχει απώλεια και δυναμικού με αυτόν τον τρόπο στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει μια τάση από συγκεκριμένους συναδέλφους να, πάνε προς. Όπως γιατροί από το Πανεπιστήμιο, μας λέει το ίδιο πράγμα. Όπως γιατροί από το νοσοκομείο φεύγουν για να έχουν την εξέλιξη που θέλουν σε καλύτερα. Χρειάζονται κίνητρα. Αυτό είναι γεγονός. Πρέπει το ίδιο το Πανεπιστήμιο να παρέχει κίνητρα. Δεν διαφωνούμε. Η επιστρέφεια το τελευταίο διάστημα του Ιωνίου Πανεπιστημίου είναι εξαιρετική. Δηλαδή, νομίζω ότι οποιαδήποτε δράση επικοινωνείται με τον κόσμο. Το ζήτημα δεν είναι ο απλός πολίτης που θα καταλάβει στο μέτρο του δυνατού όταν κάποια πράγματα, κτλ. Το ζήτημα είναι επί της ουσίας η αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού να στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, μας πονάει να καταλάβει ότι υπάρχει ένας φορέας ο οποίος είναι στην Κρήτη. Δεν είναι άειλο κεφάλαιο γενικά. Ο ακαδημαϊκός από εδώ να πάει ψάχνει στην Αθήνα το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ψάχνει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο χώρος. Ακριβώς πάνω από το τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου υπάρχει ένα ωραιότατο χτίριο, ιστορικό χτίριο, σε ένα ιστορικό σημείο. Ναι. Το παλιό γυροκομείο, που στην πραγματικότητα είναι η θέση ενός παλιού οχυρού της Κέρκυρας. Το οποίο μέρα με τη μέρα, στιγμή με τη στιγμή, γίνεται ρηπιώνας και γκρέμισης. Και όχι μόνο ρηπιώνας, και μέσα έχει και άλλα ζητήματα. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο το κτίριο του γυροκομείου. Πότε? Πριν περίπου 6 μήνες. Ναι. Από το γυροκομείο, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γυροκομείου. Και περιμένουμε να βγει η προκήρυξη από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας για να εντάξουμε τη μελέτη, έτσι ώστε να προχωρήσει. Να γίνει μελέτη για να μπορέσει αυτό όμως θέλει. Αυτά 10 χρόνια είναι πολύ καλές λύσεις, αλλά δεν λύνουν δεν το τακτικό πρόβλημα του Ιωνίου. Καλά, έχετε νομίζω μια εξέλιξη σχετικά με το οικόπεδο της Παλάδας, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί ούτως ή άλλως θέλουμε να πιστεύουμε ότι σχετικά σύντομα θα αρχίσουν οι. Το σύντομα είναι 2-3 χρόνια. Μπροστά στα 10 είναι σύντομα. Μπροστά στα 10 είναι σύντομα. Από την άλλη, η αγορά του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος μιλάμε για μήνες. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε. Τώρα, με τούτους εδώ, αν είναι κάποιος Ελληνοαμερικανός και μιλάει καλά ελληνικά, γιατί όχι, να μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση μαζί του. Διότι καταλαβαίνετε ότι και στην μικρή περιφερειακή μας πραγματικότητα, οι μεταφράσεις είναι μια σύνθετη και δύσκολη διαδικασία. Εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, μας βλέπει και ο κόσμος, αδύνατες. αλλά δηλαδή, τούτο εδώ είναι δύσκολο, κύριε Ζηνιάτη, γιατί το πρόγραμμα πραγματικά είναι
εξαιρετικά σφιχτό. Α. Αλλά νομίζω ότι. Με την τεχνολογία θα μπορούσαμε να το δούμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, από μένα και την Ηρώ, πολλές ευχές για να ευχαριστήσω το βράδυ. Γεια σας.